Δεύτερη μεταξύ των αστικών κέντρων κατατάσσεται η Θεσσαλονίκη στις προτιμήσεις των τουριστών για ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται βαθμολογούνται από τους χρήστες σχεδόν με άριστα, ενώ οι χαμηλές τιμές ενοικίασης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή σε ποσότητα είναι 13η στην Ελλάδα, αλλά σαν προορισμός είναι δεύτερη. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλη αύξηση όσον αφορά και τους τουρίστες και με κάποιες εταιρείες τώρα που δεν ξέρω αν είδατε με low cost budget όπως είναι η γνωστή εταιρεία. Θα έρθει και άλλη μία η οποία θα δώσει περισσότερους τουρίστες και περισσότερο προϊόν στην πόλη. Οι περισσότερες ενοικιάσεις εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης από την Αγγελάκη, την Αγίου Δημητρίου, την Ίωνος Δραγούμη και τη Λεωφόρο Νίκης, ενώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.200 ακίνητα που αξιοποιούνται ως Airbnb, αριθμός σταθερός τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Χρονιά σταθμό στην έξαρση των μισθώσεων είναι το 2016, όταν τα ακίνητα από 400 εκτοξεύτηκαν στα 1.600. Όπως εξηγεί ο κ. Καραγιαούρης, η άνοδος της αξιοποίησης ακινήτων για αυτό το σκοπό έχει ευνοήσει σημαντικά και τον τομέα της κατασκευής. Έχει δώσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, από έναν απλό μεσίτη μέχρι έναν συμβολογράφο, δουλειά, και έχει πάρει και τα πάνω του ο τομέας της κατασκευής. Και αρχιτέκτονες δουλέψαν και μηχανικοί και πάρα πολλά επαγγέλματα, όπως καταλαβαίνω, και φωτογράφοι. Αν και για κάποιους η επιλογή της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας τρόπος για επιπλέον εισόδημα και σίγουρα χρήματα, πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες που σταματούν να μισθώνουν τα διαμερίσματά τους και στρέφονται ξανά στην παραδοσιακή χρόνια ενοικίαση, η οποία τους αποφέρει ένα σταθερό εισόδημα. Κάποιοι από αυτούς οι ιδιοκτήτες, επειδή βλέπουν ότι κάποιους μήνες δεν είναι τόσο προσοδοφόρα η βραχυχρόνια μίσθωση, τα γυρνάνε πάλι στην σταθερή ενοικίαση, στη μακροχρόνια ενοικίαση, δηλαδή είτε σε φοιτητές είτε σε οικογένειες. Αλλά και κάποιοι άλλοι το βλέπουν ως ένα έξτρα εισόδημα χωρίς να κάνουν τίποτα. Τα χρήματα είναι σίγουρα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να καθυστερήσει η Airbnb ούτε η booking να πληρώσει αυτά που έχουν πληρώσει οι επισκέπτες. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου η πληρότητα αγγίζει το 60%, ενώ ο μέσος όρος τιμής για ένα βράδυ κυμαίνεται στα 42 ευρώ.